Γεια σας, είμαστε Ισαβίδης Ιωάννης και Ναϊκόπουλος Δημήτριος από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτή τη σειρά βίντεο θα σας δείξουμε πώς να δημιουργήσετε ένα FPS παιχνίδι σε Unreal Engine. Επιβλέπων καθηγητής είναι ο κύριος Μινάς Ζασιγέννης. Σήμερα θα σας δείξουμε ποια προγράμματα θα χρησιμοποιήσουμε καθώς και τις θεματικές ενότητες που θα αναλύσουμε σε αυτή τη σειρά βίντεο. Πρώτη ενότητα είναι η εισαγωγή όπου θα κατεβάσουμε τα απαραίτητα εργαλεία και τη σειρά βίντεο που θα ακολουθήσει. Το πρώτο πρόγραμμα που θα κατεβάσουμε είναι το Unreal Engine. Στην ουσία θα κατεβάσουμε το Epic Launcher και από εκεί θα μας κάνει εγκατάσταση και το Unreal Engine, το οποίο θα κατέβει αυτόματα. Θα πάμε στο browser μας. Θα πατήσουμε στο Google Unreal Engine. Θα κάνουμε κλικ στη σελίδα. Και πάνω δεξιά λέει Get Unreal. Θα ακολουθήσουμε τα βήματα του οδηγού και θα εγκαταστήσουμε το Unreal Engine. Εμείς το έχουμε ήδη εγκαταστημένο, οπότε δεν θα χρειαστεί. Θα βάλουμε τα links στο description ούτως ή άλλως, οπότε δεν χρειάζεται να κάνετε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Το επόμενο πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το 3ds Max. Γράφουμε στο Google 3ds Max. Πηγαίνουμε στη σελίδα της Autodesk στο Free Download. Το ίντερνετ μας απογοητεύει. Δημιουργούμε έναν δωρεάν λογαριασμό, όπου επιλέγουμε το ίδρυμά μας και τον σκοπό που θέλουμε, το σκοπό που το χρειαζόμαστε για το κατεβάσουμε. Εάν δεν υπάρχει το συγκεκριμένο ίδρυμα, τότε πρέπει να το προσθέσουμε. Είναι μια απλή διαδικασία ενός λεπτού. Εμείς έχουμε δημιουργήσει ήδη δωρεάν λογαριασμό, οπότε θα προχωρήσουμε στη διαδικασία της σύνδεσης. Αφού συνδεθούμε στη σελίδα, στη συνέχεια επιλέγουμε την έκδοση που θέλουμε. Εμείς επιλέξουμε την πιο πρόσφατη έκδοση, το λειτουργικό μας σύστημα, καθώς και τη γλώσσα. Θα αποθηκεύσουμε το σειριακό αριθμό καθώς και το product key για μετέπειτα χρήση. Πατάμε Install Now, I accept, Install. Θα ανοίξουμε το downloader της Autodesk. Όπου θα αρχίσει αυτόματα το download του προγράμματος. Δεχόμαστε τους όρους. Και το πρόγραμμα αρχίζει αυτόματα να κατεβάζει το 3ds Max. Η διαδικασία αυτή διαρκεί αρκετή ώρα, καθώς το πρόγραμμα είναι 7 GB, οπότε θα διακόψουμε προσωρινά και θα συνεχίσουμε αφού εγκατασταθεί το πρόγραμμα. Μετά από μερικά λεπτά θα δούμε αυτή τη σελίδα, θα πατήσουμε Install. Και περιμένουμε να γίνει η λήψη του προγράμματος. Στη συνέχεια επιλέγουμε το λογισμικό που θέλουμε να κατεβάσουμε, το path που θέλουμε να το κάνουμε αποθήκευση και install. Τώρα ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο 3ds Max. Εδώ βλέπουμε το περιβάλλον που θα δουλέψουμε. Παρατηρούμε ότι μας δίνει 4 αρχικές οθόνες. Μία έχει την επάνω κάτωψη, μία τη δίπλα, μία την αριστερή και το 3D. Εμείς θα δουλέψουμε στο 3D. Είναι πιο εύκολο να δουλεύεις στο 3D γιατί μπορείς να βλέπεις όλο το σχήμα που δημιουργείς. Αρχικά θα δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο τύπου box. Πατάμε στο Create, επιλέγουμε box. Μπορούμε να δώσουμε τις διαστάσεις που θέλουμε και να δημιουργηθεί κατευθείαν. Από το Keyboard Entry
επιλέγουμε τις διαστάσεις. Για παράδειγμα 50 επί 50 και θα δώσουμε και ένα ύψος 20. Εδώ μπορούμε να βάλουμε τις διαστάσεις, βασικά το σημείο που θα εμφανιστεί στο πλέγμα μας. Εμείς επιλέξουμε να είναι το κέντρο του σημείου του πλέγματος. Πατάμε create και βλέπουμε ότι δημιουργείται το box. Επιλέγοντας πάνω εδώ στο κύβο, μπορούμε να μετακινηθούμε με κλικ γύρω γύρω από το αντικείμενό μας και από κάτω. Με τη ροδέλα μπορούμε να κάνουμε zoom in και zoom out. Πατώντας το alt και τη ροδέλα μπορούμε να κάνουμε να μετακινηθούμε πάλι γύρω από το αντικείμενό μας, όπως πατώντας στον κύβο. Με shift και ροδέλα μπορούμε να κινηθούμε δεξιά και αριστερά, καθώς και με μόνο ροδέλα πατημένη μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα στο χώρο. Ας δούμε το αντικείμενο. Παρατηρούμε ότι το αντικείμενο έχει όνομα box 001. Εδώ είναι το σύνολο όλων των αντικειμένων που κάναμε. Πριν πάμε στο αντικείμενο, να πούμε ότι στην κάτω αριστερή γωνία βλέπουμε ότι υπάρχουν οι διαστάσεις, έτσι ώστε να γνωρίζουμε πώς ακριβώς να προσανατολιστούμε. Βλέπουμε ότι ο κατακόρυφος άξονας είναι ο Z και έχουμε και δύο οριζόντιους άξονες, τον H και τον Z. Είναι πολύ βοηθητικό, μπορούμε να κατατοπιστούμε ακριβώς για το πώς πρέπει να δουλέψουμε το αντικείμενό μας. Ας φτιάξουμε τώρα ένα κλόνο του αντικείμενό μας. Δηλαδή, ένα ίδιο αντικείμενο με ακριβώς ίδιες διαστάσεις. Πώς το κάνουμε αυτό? Επιλέγουμε το αντικείμενό μας, δεξί κλικ πάνω του, πηγαίνουμε στο clone, επιλέγουμε την επιλογή copy, το όνομα που θέλουμε να δώσουμε, και OK. Βλέπουμε ότι δημιουργήθηκε το αντικείμενό μας. Από την λίστα των δυνατοτήτων επιλέγουμε Select and Move για να μπορούμε να μετακινήσουμε τα αντικείμενα στο χώρο. Επιλέγουμε όποιον άξονα θέλουμε, εμείς επιλέξουμε τον άξονα Χ, και θα αποκολλήσουμε το ένα αντικείμενο από το άλλο. Με Alt και τη ροδέλα πατημένη θα αλλάξουμε την προβολή που έχουμε. Θα απομακρυνθούμε και λίγο με το zoom και βλέπουμε ότι έχουμε δημιουργήσει δύο ίδια αντικείμενα, το box 001 και το box 002. Μπορούμε επίσης να περιστρέψουμε τα αντικείμενά μας επιλέγοντας το rotate από πάνω από τη λίστα. Βλέπουμε ότι δημιουργείται ένας κύκλος που έχει πάλι τρεις άξονες, το χ, το ψ και το z. Αναλόγως μπορούμε να κάνουμε χειροκίνητα την περιστροφή του αντικειμένου, είτε από εδώ κάτω μπορούμε να επιλέξουμε τις ακριβείς μοίρες που θέλουμε να το περιστρέψουμε. Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και στο άλλο αντικείμενο. Από τον κύβο μπορούμε να αλλάξουμε την οπτική μας γωνία. Επίσης, μπορούμε επιλέγοντας ένα αντικείμενο και πατώντας το Scale να αλλάξουμε το μέγεθός του. Θα το αυξήσουμε, το μειώσουμε ως προς κάποιον άξονα συγκεκριμένο, αν επιλέξουμε κάποιον άξονα, ή από το κέντρο του όλο το, μπορούμε να αυξομειώσουμε το μέγεθος ολόκληρου του αντικειμένου. Αυτές οι επιλογές μας δίνονται από το μενού εδώ πάνω. Είναι πολύ εύκολες και χρήσιμες. Είναι τα κύρια στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια που θα χρησιμοποιήσουμε το 3DS Max. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να εισάγουμε μια σφαίρα για παράδειγμα. Επιλέγουμε τη σφαίρα, keyboard entry ή αλλιώς μπορούμε να έρθουμε στο χώρο, να κάνουμε κλικ
στο σημείο του χώρου που θέλουμε να δημιουργηθεί η σφαίρα και να τη δημιουργήσουμε. Βλέπουμε όσο περισσότερο απομακρύνουμε τον κέρσορα από εκεί, το σημείο που κάναμε κλικ, πατημένος ο κέρσορας, πάντα η σφαίρα αλλάζει μέγεθος. Δημιουργήσαμε τη σφαίρα μας. Επιλέγουμε Select and Move ώστε να μπορούμε να τη μετακινήσουμε στον χώρο. Άμα θέλουμε για μια καλύτερη οπτική που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η σφαίρα, καθώς είμαστε σε τρισδιάστατο σχήμα, μπορούμε να κάνουμε Restore Viewport ώστε να δούμε και τις άλλες οπτικές. Από το top μπορούμε να επιλέξουμε τη σφαίρα και να τη μετακινήσουμε στο κέντρο των δύο άλλων αντικειμένων, όπως βλέπουμε και εδώ. Παρατηρούμε ότι μετακινώντας ένα αντικείμενο από οποιοδήποτε viewport μετακινείται ταυτόχρονα και σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένας καλός τρόπος για να μετακινούμε με ακρίβεια τα αντικείμενά μας και να βλέπουμε στο τρισδιάστατο που ακριβώς βρίσκονται και πώς φαίνονται. Επιλέγοντας ένα αντικείμενο και πατώντας το κουμπί Delete, το αντικείμενο διαγράφεται όπως διαγράφεται και από εδώ από τη λίστα δίπλα. Μπορούμε να κάνουμε ένα αντικείμενο Frozen ώστε να μην μας δίνει τη δυνατότητα να το επιλέξουμε. Όπως βλέπετε, μπορώ να επιλέξω αυτό το αντικείμενο, αλλά όχι αυτό. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος να μην μορφοποιήσουμε κατά λάθος αντικείμενα που δεν θέλουμε να μορφοποιήσουμε ή να διαγράψουμε, γιατί μπορεί να τα έχουμε ήδη μορφοποιήσει. Από επιλέγοντάς το, βλέπουμε ότι πάλι μπορούμε να το ξαναεπιλέξουμε κανονικά. Ας μεγαλώσουμε πάλι το 3D παράθυρο. Παρατηρούμε ότι το αντικείμενο αυτό μορφοποιείται, μεγαλώνει, μικραίνει, ολόκληρο. Πώς όμως θα μπορούσαμε να το μορφοποιήσουμε σε μικρότερα τετραγωνάκια, στην ουσία να το σπάσουμε σε μικρότερα κυβάκια? Κάνουμε δεξί κλικ πάνω του γι' αυτό, Convert to Editable Poly. Επιλέγουμε την επιλογή Element ώστε να επιλέξουμε ολόκληρο το αντικείμενο. Κάνουμε scroll down στη λίστα. Επιλέγουμε από το Tessellate και με το Scene παρατηρούμε ότι ήδη μας έχει χωρίσει σε κάποια τετράγωνα, όπως βλέπετε από το πλέγμα, ότι έχει αρχίσει να χωρίζεται σε μικρότερα τετράγωνα. Με το κουμπί Scene μπορούμε να το αυξήσουμε αυτά τα τετράγωνα που χωρίζεται. Τα τετράγωνα κάθε φορά διπλασιάζονται. Όσο περισσότερο αυξάνουμε τα τετράγωνα, τόσο πιο καλή θα είναι η τροποποίησή του. Αλλά όσο περισσότερα είναι, τόσο πιο δύσκολο είναι για τον υπολογιστή να τα τετροποποιήσει. Σκεφτείτε ότι πολλαπλασιάζουμε τον όγκο του. Δηλαδή, άμα είχαμε 2, γίνονται 4, 8, 16, μπορεί να φτάσουν 100, 1200, ανάλογα το μέγεθος του αντικειμένου. Εδώ ήδη παρατηρούμε ότι είναι αρκετά τετραγωνάκια. Απλώς με αυτόν τον τρόπο έχουμε πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια στο πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε το αντικείμενό μας. Μπορούμε επίσης να αλλάξουμε τον τρόπο που κόβονται αυτά, από γωνία ή εκ των έσω. Για να τελειώσουμε τη μορφοποίηση, πατάμε το Tick. Βλέπουμε ότι έχει γίνει η μορφοποίησή μας. Τώρα, άμα επιλέξουμε, βλέπουμε ότι πάλι επιλέγεται όλο το σχήμα μας. Εμείς θέλουμε να επιλέξουμε κάποιο συγκεκριμένο τετραγωνάκι από αυτό, για παράδειγμα. Για να το κάνουμε αυτό, έρχομαστε εδώ πάνω στη λίστα μας. Επιλέγουμε το πόλυγο και μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε συγκεκριμένα τετραγωνάκια. Τι κερδίζουμε με αυτό? Για παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε το συγκεκριμένο τετράγωνο
και να το ανεβάσουν. Και να το πάνε και λίγο πιο δίπλα. Με αυτόν τον τρόπο, όπως παρατηρείτε, το μόνο αντικείμενο που μετακινήθηκε ήταν αυτό το μικρό τετραγωνάκι στο σχήμα μας. Παράλληλα, όλο το σχήμα πήρε τη συγκεκριμένη μορφή, ώστε το τετραγωνάκι αυτό να είναι μέρος του σχήματος. Με Ctrl Z μπορούμε πάντα να αναιρέσουμε την κίνησή μας. Για να επιλέξουμε, αρχικά να επιλέξουμε όλο μας το σχήμα. Με το Rotate να το φέρουμε σε κανονική μορφή. Και πάλι με το Polygon να έρθουμε από την πάνω μεριά και να επιλέξουμε μία μεριά. Βλέπουμε ότι κρατώντας το κλικ πατημένο δημιουργούμε ένα πλέγμα όπου επιλέγει τα αντικείμενα που θέλουμε. Στη συνέχεια μπορούμε να επιλέξουμε Select a Move, να μετακινήσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι, να το ψηλώσουμε. Μπορούμε να πάμε ξανά στο top, να κάνουμε select το επόμενο μέρος. Όπως βλέπουμε δεν επιλέχθηκε σωστά, επιλέχθηκε σε μία από το άλλο, οπότε θα πρέπει ξανά να το κάνουμε select ώστε να γίνει σωστά όπως τώρα. Μπορούμε να κατεβάσουμε ή να σηκώσουμε. Βλέπουμε ότι ταυτόχρονα μορφοποιείται και το υπόλοιπο και το υπόλοιπο αντικείμενό μας. Στην ουσία η μορφοποίηση δεν γίνεται με άσχημο τρόπο, αλλά προσαρμόζεται και το υπόλοιπο αντικείμενο. Στη συνέχεια μπορούμε να πατήσουμε το Rotate και να περιστρέψουμε τη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως βλέπετε, μορφοποιείται και το σχήμα. Σε κάτι πολύ περίεργο. Με το scale μπορούμε να αυξομοιώσουμε είτε μια συγκεκριμένη ζώνη είτε ολόκληρο το σχήμα που το έχουμε επιλέξει. Ας μικρύνουμε λίγο τον άξονα του έτσι. Ας δούμε τι μορφή έχει το καινούριο μας σχήμα. Βλέπουμε ότι με το free editing μπορούμε να δημιουργήσουμε στην ουσία οποιοδήποτε σχήμα και να θέλουμε, απλώς κόβοντάς το και τραβώντας το, περιστρέφοντάς το, ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε οτιδήποτε θέλουμε. Επιλέγοντας Vertex, βλέπουμε ότι εμφανίζεται ένα πλέγμα από κουκίδες στο σχήμα μας. Αυτή είναι η πιο λεπτομερής δυνατότητα, καθώς μπορούμε να τραβήξουμε ή να μορφοποιήσουμε οποιοδήποτε σημείο που είχαμε δημιουργήσει αρχικά. Για παράδειγμα, ας έρθουμε πάλι στην όψη, ας επιλέξουμε τις κουκίδες. Βλέπουμε ότι επιλέγονται από πάνω μέχρι κάτω, κρατώντας το δεξί κλικ πατημένο, δεν επιλέγονται μόνο πάνω κουκίδες. Ας τις τραβήξουμε και λίγο πάνω και ας τις περιστρέψουμε. Στην ουσία είναι παρόμοια με τα τετράγωνα που είχαμε πριν. Αυτό ακριβώς. Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε μία μικρή περιοχή. Για παράδειγμα αυτή εδώ. Και να τις τραβήξουμε προς τα πάνω. Παρατηρούμε ότι έτσι μας δίνει τη δυνατότητα όχι να τροποποιήσουμε λιγότερο από την πλευρά. Δηλαδή, χωρίς να αλλάξουμε όλη την πλευρά, αλλά κάποιο συγκεκριμένο σημείο αυτής της πλευράς. Με το scale μπορούμε να το μικρύνουμε. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και σε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο. Απλώς, επιλέγοντάς το,
μπορούμε να επιλέξουμε και κείμενα και από τη λίστα εδώ δίπλα. Είναι πολύ χρήσιμο όταν έχουμε πάρα πολλά αντικείμενα, 20-30, όπου δεν μπορούμε να τα ψάχνουμε ένα-ένα στο 3D μοντέλο μας, αλλά μπορούμε να τα βρίσκουμε από τη λίστα. Γι' αυτό καλό θα είναι να δίνετε ακριβείς ονόματα σε κάθε αντικείμενο που δημιουργείτε. Επιλέγουμε που, για να το απομακρύνουμε λίγο από το άλλο αντικείμενο. Κάνουμε zoom με τη ροδέλα και zoom και zoom up. Δεξί κλικ bound, cover to, edit default. Επιλέγουμε ξανά όλο το αντικείμενο. Κατεβαίνουμε στη λίστα και το χωρίζουμε σε κομμάτια. Ας επιλέξουμε αυτή τη φορά την άλλη επιλογή. Παρατηρούμε ότι τώρα μας δίνει και τις διαγώνιες άξονες, τους διαγώνιους άξονες σε κάθε τετράγωνο. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να επιλέξουμε. Συγγνώμη, πρέπει να αρχικά να επιλέξουμε πόλυγο. Να επιλέξουμε τις μεριές που θέλουμε. Βλέπετε ότι τώρα επιλέγει και τις γωνίες. Να επιμηκύνουμε. Να αλλάξουμε προσανατολισμό. Και να αλλάξουμε και το μέγεθος. Είναι ένα πολύ χρήσιμο αντικείμενο, όπως είπαμε και πριν, για τη μορφοποίηση συγκεκριμένων σημείων του κύβου μας ή οποιοδήποτε άλλο σχήματος, ώστε να μπορούμε να μορφοποιούμε ακριβώς κάποια σημεία. Κρατώντας το Ctrl πατημένο, επιλέγουμε τυχαία σημεία ή τα σημεία που χρειαζόμαστε και βλέπουμε ότι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορούμε να τα μετακινήσουμε. Επί της ουσίας, αυτά ήταν τα βασικά πράγματα που θα χρειαστεί να χειριστούμε στη συγκεκριμένη σειρά βίντεο για να δημιουργήσουμε κάποια απλά αντικείμενα, καθώς το 3DS Max μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε πολύ πολύπλοκα αντικείμενα, αρκεί να έχουμε την κατάλληλη γνώση και εμπειρία. Είναι ένα πολύ χρήσιμο αντικείμενο για όποιον θέλει να ασχοληθεί με γραφικά και 3D μοντέλα. Δίνει πολλές επιλογές, ακόμα και για animation. Γενικά είναι ίσως το καλύτερο πρόγραμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά στο είδος του. Εμείς χρησιμοποιούμε, να επιθυμίσουμε, την student version, δηλαδή είναι για φοιτητές και μαθητές μόνο ή καθηγητές, αλλά υπάρχει και η έκδοση η εμπορική που μπορείτε με το αντίστοιχο ποσό να αγοράσετε ολόκληρο το πακέτο του 3DS Max. Αυτά είχαμε να πούμε για το 3DS Max. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ας ρίξουμε μία ματιά τώρα στο Epic Games Launcher και κατ' επέκταση στο Unreal Engine, με το οποίο θα ασχοληθούμε σε αυτή τη σειρά βίντεο που θα κάνουμε. Περιμένουμε να ανοίξει. Μας κάνει αυτόματα σύνδεση. Αν δεν έχετε κάνει σύνδεση, αν το ανοίγετε πρώτη φορά, δεν έχετε κάνει σύνδεση, οπότε θα χρειαστεί. Θα συνδεθείτε με το λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει πριν στη σελίδα της Epic Games. Εδώ ίσως η αναμονή πάρει λίγη ώρα, εξαρτάται το σύστημα που έχετε. Ανοίγει ο Launcher λοιπόν, όπου βλέπουμε επάνω κάποια παιχνίδια που έχουν γίνει με Unreal Engine. Μπορείτε να τα κατεβάσετε και να τα δοκιμάσετε.
Βλέπουμε τις κατηγορίες, αρχικά έχουμε το community, όπου εδώ πέρα μπορούμε να μαθαίνουμε νέα και καινούργιες κυκλοφορίες που έχουν βγει με το Unreal Engine. Όπως για παράδειγμα βλέπουμε εδώ, όπου βγήκε το καινούργια έκδοση του Unreal Engine 4.11. Υπάρχει το Answer Hub, τα forums τα οποία μας δίνεται απευθείας πρόσβαση, το wiki, το roadmap και το blog. Γενικά διάφορα άρθρα και από το blog, για καινούργια παιχνίδια που βγήκανε από το YouTube κτλ. Μετά υπάρχει το Learn, στο οποίο υπάρχουν κάποια, όπως βλέπετε, tutorials και κάποιες σημειώσεις κτλ. Τα οποία μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ καθώς κατασκευάζετε ένα παιχνίδι. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και έτοιμα στο... υπάρχουν έτοιμα project τα οποία στην ουσία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο project που φτιάχνετε εσείς, όπως υπάρχουν και έτοιμα tools και διάφοροι editors. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια στο πώς να φτιάξεις πράγματα, και διάφορα, όπως σας είπα, templates τα οποία μπορείς να δεις πως φτιάχτηκαν, αλλά και να τα χρησιμοποιήσεις, όπως για παράδειγμα εδώ το multiplayer shootout. Υπάρχουν πάρα πολλά, μπορείτε να τα δείτε. Να σημειώσουμε ότι παρατηρούμε κάτω από κάθε είδος έτοιμου template υπάρχει η επιλογή YouTube, όπου μπορούμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο ή να κατεβάσουμε ένα σχετικό έγγραφο, ακόμα και η επιλογή download, που μπορούμε να κατεβάσουμε το συγκεκριμένο template στο δικό μας editor, ώστε να μπορούμε να το δούμε, να το μορφοποιήσουμε, ακόμα και να το χρησιμοποιήσουμε. Πολύ ζεστά. Να πούμε ένα πάρα πολύ χρήσιμο κεφάλαιο εδώ πέρα στο Learn που μας βοήθησε και εμάς ήταν το συγκεκριμένο αυτό εδώ πέρα που σας δείχνω με το ποντίκι, το Inventory UI. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι θέλετε εσείς. Μετά υπάρχει το Marketplace, το οποίο περιμένουμε να ανοίξει. Στο Marketplace λοιπόν μπορείτε να κάνετε διάφορες αγορές από έτοιμα πακέτα. Για παράδειγμα έχει weapons, έχει διάφορα materials, όπως βλέπετε εδώ, ας πούμε, έχει ένα pack με διάφορα όπλα. Εδώ πέρα ένα ακόμα pack, υπάρχουν και επιπληρωμή, υπάρχουν και free, όπως θα δείτε. Έχει πάρα πολλά πράγματα, έτοιμες πίστες, έχει πραγματικά τα πάντα. Βέβαια αυτό στείνεται τα τελευταία χρόνια, δεν έχει προλάβει ακόμα να έχει τόσο μεγάλη ανάπτυξη, αλλά εξακολουθεί και έχει πάρα πολλά πράγματα. Μετά υπάρχει το library, όπου εδώ πέρα έχουμε όλα τα launchers που έχουμε κατεβάσει. Αρχίσαμε, όπως βλέπετε, με το 4.6.1 και έχουμε καταλήξει στο 4.11.1. Μετά υπάρχουν τα project που έχουμε δουλέψει. Και τέλος υπάρχουν όλα αυτά που έχουμε κατεβάσει από το Learn και το Marketplace, τα οποία πατώντας Add to Project μπορούμε να τα προσθέσουμε στο ήδη υπάρχον project που δουλεύουμε. Πάμε να ανοίξουμε τον Editor, θα ανοίξουμε τον 4.11.1 μετά από μια μικρή διακοπή, γιατί έπρεπε να κάνουμε update τον Lancer, τον 4.11.1. Τώρα βλέπω ότι μας έβγαλε τον 4.11.2, οπότε με αυτόν θα συνεχίσουμε. Πατάμε Launch και περιμένουμε να ανοίξει ο editor. Αυτό λογικά θα πάρει αρκετή ώρα, διότι είναι η πρώτη φορά που ανοίγει, οπότε μέχρι να μας κάνει setup θα αργήσει λίγο. Ίσως χρειαστεί να ξανασταματήσουμε για λίγο το βίντεο, ανάλογα την ώρα που θα πάρει. Βλέπουμε τώρα ανοίγει και κάνει initializing.
Λοιπόν, εδώ πέρα έχει ανοίξει ο browser της Unreal, όπου μπορούμε να δούμε τα project που έχουμε κάνει και κάποιες samples που έχουμε χρησιμοποιήσει. Και εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε ένα καινούργιο project. Αρχικά επιλέγουμε αν θέλουμε να δουλέψουμε με blueprint ή C++, και επιλέγουμε ποιο template θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά, υπάρχει το σκέτο, first person, flying, puzzle κτλ. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε first person. Έπειτα από κάτω διαλέγουμε την κονσόλα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, αν θα είναι υπολογιστής ή θα είναι κάποιο κινητό. Έπειτα διαλέγουμε την ποιότητα και αν θέλουμε starter pack ή όχι. Εμείς για να δούμε κάποια πράγματα εισαγωγικά θα έχουμε starter pack. Θα γράψουμε ένα όνομα FPS test και θα δημιουργήσουμε το project. Να πούμε ότι στο folder μπορούμε να επιλέξουμε διαφορετική τοποθεσία αποθήκευσης του project μας, αλλά εμείς θα επιλέξουμε την καθορισμένη του Unreal. Σωστά, υπήρχε το path στο browser που είδαμε, οπότε μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο άλλο path. Περιμένουμε να ανοίξει ο editor. Να προσθέσουμε ότι αυτό μπορεί να πάρει λίγο χρόνο, γιατί τώρα δημιουργούνται όλοι οι φάκελοι με τα αρχεία που θα περιέχει μέσα το project μας. Αλλά βλέπω ότι ανοίγει σχετικά γρήγορα. Να πούμε ότι σε αυτή τη φάση θα δείξουμε τα απολύτως βασικά στο Unreal. Στη συνέχεια των βίντεο θα εμβαθύνουμε περισσότερο στις χρήσεις του. Σε αυτή τη φάση θα δείξουμε τα αρχικά που πρέπει κάποιος να γνωρίζει όταν ανοίγει το editor του Unreal. Δηλαδή πώς να δημιουργεί κάποια βασικά αντικείμενα, να τα μορφοποιεί. Πώς ακριβώς εμφανίζονται τα blueprints, πώς μπορεί να προγραμματίσει κάτι βασικό. Αυτό απλά θα είναι ένα πολύ εισαγωγικό βίντεο, ούτως ή άλλως στα επόμενα κεφάλαια θα εμπαθύνουμε πολύ περισσότερο. Γενικά είναι ένα αρκετά user friendly πρόγραμμα, το οποίο με λίγη ενασχόληση ενός, δύο, τριών μηνών ανάλογα πόσο παίρνει τον καθένα μπορεί να το μάθει αρκετά καλά, ειδικά αν έχει ξαναδουλέψει κάτι αντίστοιχο όπως για παράδειγμα το Unity ή αν έχει ασχοληθεί με προγραμματισμό. Εδώ έχει ανοίξει το πρόγραμμα, ο editor. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα viewport το οποίο είναι στην ουσία το map. Εδώ πέρα θα είναι η πίστα σε εισαγωγικά όπου θα παίζει ο παίκτης. Βλέπουμε στα αριστερά υπάρχει ένας browser εδώ πέρα όπου μπορούμε να περιηγηθούμε σε κάποια βασικά πράγματα, για παράδειγμα να βάλουμε κάποιον empty actor ή character ή ένα point light. Αυτό γίνεται πολύ απλά σέρνοντας το αντικείμενο που θέλουμε στο σημείο που θέλουμε, όπως για παράδειγμα αν θέλουμε να βάλουμε ένα point light μέσα, απλά θα το κλικάρουμε και θα το σύρουμε στην τοποθεσία που θέλουμε. Θα αφήσουμε το click και το αντικείμενο θα προσθεθεί. Δεξιά βλέπουμε την τοποθεσία του αντικειμένου σχετικά με την
την αρχή των αξώνων. Με την αρχή των αξώνων. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε τρεις άξονες, τον Χ, Ψ και Z. Εδώ αριστερά βλέπετε πώς έχουν κατανεμηθεί οι άξονες. Μπορούμε να το κάνουμε rotation, μπορούμε να το κάνουμε scale. Αυτά θα τα δούμε λίγο περισσότερο χρησιμοποιώντας αντικείμενα. Κάτι καινούριο που παρατηρήθηκε είναι ότι στις καινούριες εκδόσεις μας λέει τη μονάδα μέτρησης στη γωνία, ενώ εμείς που είχαμε δουλέψει παλαιότερα σε πιο παλιές εκδόσεις, αυτή η επιλογή δεν υπήρχε. Αυτό είναι πολύ βολικό για να μπορούμε στην ουσία να δούμε όταν κάνουμε εισαγωγή νέα αντικείμενα ποιο είναι το μέγεθός τους σε σχέση με ήδη υπάρχοντα αντικείμενα του project. Γιατί αν βάλετε ξένα αντικείμενα θα παρατηρήσετε πρόβλημα σχετικά με τις διαστάσεις. Έπειτα στα αριστερά πάλι υπάρχουν κάποια lights, όπως το point light που βάλαμε τώρα, αλλά υπάρχει το directional light, το οποίο ας πούμε ρίχνει το φως με συγκεκριμένο τρόπο ευθεία. Υπάρχει το skylight, το spotlight, αυτά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε κατάλληλα όπως νομίζετε εσείς. Εισάγονται με τον ίδιο τρόπο στο project. Υπάρχουν κάποια visual effects, όπως για παράδειγμα σύννεφα, ατμόσφαιρα κτλ. Υπάρχουν τα BSP, τα οποία θα ασχοληθούμε περισσότερο με αυτά. Μπορούμε να εισάγουμε box, μπορούμε να εισάγουμε ένα κόνο ή ένα κύλινδρο, σκάλες και να τα επεξεργαστούμε κατάλληλα. Εδώ υπάρχουν τα volumes, εδώ πέρα στην ουσία ρυθμίζουμε τις εντάσεις από διάφορα πράγματα, θα τα δούμε αναλυτικότερα σε κάποιο επόμενο βίντεο. Και εδώ υπάρχουν όλες οι classes, όπου από την αρχή μέχρι το τέλος αυτά που είδαμε είναι όλα ομαδοποιημένα εδώ πέρα. Πάμε να εισάγουμε για παράδειγμα ένα box. Απλά κάνουμε κλικ επάνω του και το σέρνουμε στην επιθυμητή τοποθεσία. Περιμένουμε λίγη ώρα μέχρι να τοποθετηθεί. Κρατώντας πατημένο το αριστερό κλικ, μπορούμε, το δεξί κλικ συγγνώμη, μπορούμε να περιηγηθούμε με την κάμερα, να πάμε μπρος ή πίσω, σαν να είμαστε εμείς ο χαρακτήρας μέσα στο viewport. Και πατώντας το W, το A, το S και το D, όπως τα κλασικά FPS παιχνίδια, μπορούμε να πάμε πιο κοντά, μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά. Έτσι ερχόμαστε πιο κοντά στο box. Εδώ πέρα βλέπουμε τις εξής επιλογές. Ανάλογα με τον άξονα που θέλουμε, μπορούμε να μετακινήσουμε το box κατάλληλα. Για παράδειγμα, ο άξονας με το πράσινο χρώμα αντιστοιχεί στον Ψ. Κάνοντας κλικ επάνω του, μπορούμε να το μετακινήσουμε αριστερά ή δεξιά, δηλαδή στον άξονα Ψ. Για παράδειγμα, τον αφήνω εδώ και κατευθείαν μετακινήθηκε. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άξονα Z, μπορούμε να το πάμε πιο πάνω ή πιο κάτω. Και το ίδιο συμβαίνει και με τον Χ. Αυτά βέβαια μπορούν να αλλάξουν και από αυτό εδώ πέρα το πλαίσιο, όπου μπορούμε να... Συγγνώμη, λίγο πιο κάτω. Όχι. Από το location, από το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε την τοποθεσία του. Έπειτα, μπορούμε πάλι χειροκίνητα να αλλάξουμε, πατώντας το space, να αλλάξουμε τη μορφοποίηση που θέλουμε να του κάνουμε και να αλλάξουμε, για παράδειγμα, τις μοίρες όπου είναι στραμμένο. Πάλι με τους άξονες θα ασχοληθούμε. Στον χ άξονα τον επιλέγουμε και κάνοντας το ποντίκι μας μπροστά ή πίσω, μπορούμε να ρυθμίσουμε τις μοίρες που θέλουμε να έχουμε το αντικείμενό μας. Μπορούμε να το κάνουμε πιο λεπτομερές αν έρθουμε σε αυτό εδώ πέρα το κουμπί, πατήσουμε επάνω και θα μπορούμε να διαλέξουμε πόσες μοίρες θέλουμε να είναι ο διαχωρισμός. Για παράδειγμα, αν βάλουμε το 15, θα μας διαχωρίσει όλες τις μοίρες και θα ανεβαίνουμε το σκαλοπάτι μας εισαγωγικά, θα είναι 15 μοίρες. Όπως βλέπετε πηγαίνουμε 15, 30, 45 κτλ. Τέλος, πάλι με το space, μπορούμε να αλλάξουμε το scale από το αντικείμενο. Πάλι επιλέγουμε τον άξονα που θέλουμε να κάνουμε scale, κάνουμε κλικ επάνω και τραβώντας το ποντίκι θα μπορέσουμε να το αυξομοιώσουμε. Τα ίδια πράγματα πάλι μπορούν να γίνουν και από αυτό το σημείο που έχουμε το transform. Εδώ πέρα μπορούμε να το κάνουμε και scale και rotation, ακριβώς τις μοίρες που θέλουμε, ακριβώς τον άξονα που θέλουμε, πιο λεπτομερώς. Να πούμε επίσης ότι δεν θα ήταν καλό να κάνουμε scale το αντικείμενό μας για να το μεγενθύνουμε,
καθώς μειώνεται το επίπεδο των γραφικών όταν θα βάλουμε ένα material πάνω σε αυτό. Όπως παρατηρείτε, ήδη τα τετραγωνάκια μέσα στο box έχουν ξεχυλώσει εισαγωγικά σε σχέση με τα τετραγωνάκια εδώ που δεν το έχουμε κάνει scale. Στην ουσία, μόλις προσθέσουμε ένα material πάνω σε αυτή την επιφάνεια, θα είναι διαφορετικό από ό,τι σε αυτή την επιφάνεια. Θα δείχνει ξεχυλωμένο όπως τα τετραγωνάκια. Για παράδειγμα, άμα είμαστε στον άξονα ψ εδώ πέρα, άμα έρθουμε και αυξήσουμε τον άξονα ψ, για παράδειγμα το κάνουμε 315, βλέπετε ότι αντί να ξεχυλώσουν τα τετράγωνα, προσθέθηκαν και άλλα τετράγωνα. Αυτή είναι η διαφορά. Ωραία. Πάμε να δούμε κάποια βασικά πράγματα που υπάρχουν στο περιεχόμενο του Unreal Engine και θα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα ώστε να κάνουμε επεξεργασία τα αντικείμενα. Κάνουμε κλικ σε αυτό το button εδώ πέρα και βλέπουμε στο content κάποιους φακέλους. Ας ξεκινήσουμε με το starter content που θα μας απασχολήσει περισσότερο. Εδώ πέρα υπάρχει ένας φάκελος blueprints, ο οποίος αντιστοιχεί σε κάθε αντικείμενο που υπάρχει στο project και είναι στην ουσία ο κώδικας του κάθε αντικειμένου. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να κάνουμε μια πόρτα να ανοίγει, θα έρθουμε και θα κάνουμε ένα blueprint για αυτή την πόρτα και μέσα σε αυτό το blueprint, το οποίο θα το κάνουμε αποθήκευση σε αυτόν τον φάκελο, θα υπάρχει ο κώδικας για το πώς θα ανοίγει αυτή η πόρτα. Έπειτα υπάρχουν ο φάκελος με τα maps, με τις πίστες δηλαδή που θα υπάρχουν στο παιχνίδι. Υπάρχουν materials, εδώ πέρα θα μπορούμε να δοκιμάσουμε κάποια αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να βάλουμε grass, το επιλέγουμε και το αφήνουμε πάνω στην πλευρά του αντικειμένου στο οποίο θέλουμε να προσθεθεί το grass. Βλέπετε εδώ ότι μόνο σε αυτή την πλευρά έχει προσθεθεί το grass, από εδώ δεν υπάρχει. Κοιτάξτε τώρα πώς θα βγει σε αυτή την πλευρά που το κάναμε scale. Βλέπετε ότι εδώ μοιάζει ξεχυλωμένο και το ίδιο το αντικείμενο, ενώ εδώ φαίνεται πολύ καλύτερα η λεπτομέρεια του material που βάλαμε. Μπορούμε να έχουμε και διάφορα άλλα material στο ίδιο αντικείμενο. Για παράδειγμα, μπορούμε εδώ πέρα να βάλουμε ένα μέταλλο. Αργεί λίγο, αλλά θα τα καταφέρει. Εδώ πέρα βλέπετε πως φαίνεται. Να πούμε ότι τα γραφικά μας είναι στο low, έτσι ώστε να μπορεί να τρέχει πιο ομαλά το παιχνίδι. Αν μπορούμε να τα βάλουμε και στο Epic, αλλά το δικό μας μηχάνημα δεν το υποστηρίζει αυτό και θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο κόλλημα. Ωστόσο, μπορούμε να το βάλουμε για λίγο ώστε να δείτε εξής τη διαφορά μεταξύ των low και των epic γραφικών, καθώς και τη διαφορά που θα η πτώση βασικά που θα έχουμε στο μηχάνημά μας. Εδώ να βάλουμε epic. Ήδη άρχισε να κολλάει. Βλέπετε όμως ότι η διαφορά είναι πολύ πιο εμφανή στη λεπτομέρεια των αντικειμένων. Για παράδειγμα, άμα βάλουμε κάτι άλλο που να έχει και texture. Βλέπετε ότι η εισαγωγή των materials έχει γίνει ήδη πιο χρονοβόρα διαδικασία λόγω της αύξησης των γραφικών. Τώρα μας κάνει και save αυτόματα την δουλειά που έχουμε κάνει. Βλέπετε πόσο λεπτομερές είναι. Τώρα που μπήκε το αντικείμενο είναι πραγματικά σαν αληθινό. Να πούμε ότι το Unreal κάνει αυτόματα build το φωτισμό κάθε φορά που εισάγουμε ένα material, ωστόσο πάλι θα χρειαστεί στο τέλος του export να κάνουμε build. Αλλά βλέπετε ήδη τις αντανακλάσεις που δημιουργούνται λόγω του φως από τον ήλιο που υπάρχει πάνω στο material, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια του
ξύλου. Επίσης υπάρχουν και οι σκιές. Ναι. Τις οποίες τώρα, ό,τι βλέπω, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά θα δείτε ότι αν κάνετε ένα project και βάλετε, τοποθετήσετε κατάλληλα κάποια αντικείμενα, θα δημιουργήσετε. Α, εδώ πέρα, ας πούμε, φαίνεται πολύ καλά η σκιά. Γενικά τα γραφικά μας έχουν εκπλήξει και εμάς, δεν περιμέναμε να δούμε κάτι τόσο καλό. Μπορούμε για παράδειγμα να αλλάξουμε το material ολόκληρου του πατώματος εισαγωγικά του κόσμου. Απλά επιλέγουμε το material που θέλουμε από τη λίστα. Πάμε στην επιφάνεια και το τοποθετούμε. Όπως βλέπετε, αυτή η επιφάνεια έχει γίνει με scale τόσο μεγάλη, γι' αυτό και βλέπουμε ότι και το ίδιο το material έχει ξεχυλώσει εισαγωγικά. Βλέπουμε ότι κάθε ξύλο είναι μεγαλύτερο από ότι σε αυτήν εδώ την επιφάνεια, που είναι το ίδιο ακριβώς material. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ scale και φυσικής μεγέθησης του αντικειμένου. Ας ξαναμειώσουμε τα γραφικά ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα. Και βλέπετε ξαφνικά πως η ποιότητα έπεσε. Αυτό εδώ που βλέπετε, να σας πω λίγο πιο κοντά, εδώ πέρα, είναι στην ουσία ο παίκτης όπου θα παίζει στο παιχνίδι, στο first person shooting. Εδώ πέρα βλέπουμε το πως έχουν στηθεί τα χέρια του παίκτη και η κάμερα από πίσω του. Αν πατήσουμε play, θα ξεκινήσουμε από το σημείο αυτό εδώ πέρα και βλέπουμε ότι ακριβώς όπως είχε στηθεί η κάμερα, έτσι ακριβώς ξεκίνησε και ο παίκτης. Τώρα, επειδή έχουμε προσθέσει δύο στοιχεία, δύο καινούργια boxes και δεν έχουμε κάνει build το project μας, μας εμφανίζει την ένδειξη ότι πρέπει να κάνουμε build στο φωτισμό δύο στοιχείων και εννοεί τα δύο boxes που προσθέσαμε. Να προσθέσουμε ότι καλό θα είναι να κάνετε συχνά build το φωτισμό, διότι αν το αφήσετε για το τέλος, τότε θα μπορεί να έχουν μαζευτεί τόσο πολλά αντικείμενα για build που ο υπολογιστής θα καθυστερεί πάρα πολύ για να τα φτιάξει, είτε θα φτάσει σε σημείο που θα κολλάει και δεν θα μπορεί να τα φτιάξει. Τώρα βλέπουμε τον παίκτη, ο οποίος έχει έτοιμα εγκατεστημένα τα κουμπιά με τα οποία τον χειριζόμαστε. Με το W, είναι ρυθμισμένα δηλαδή. Με το W πηγαίνει μπροστά, με το A αριστερά, με το D δεξιά και με το S πίσω. Και με το ποντίκι μπορεί να. Με το space πηδάει και με το ποντίκι μπορεί να. Πυροβολεί. Βλέπουμε εδώ πέρα οι μπάλες που αποτελούν τις σφαίρες είναι του παιχνιδιού. Αυτές μπορούν να αντικατασταθούν όπως και το όπλο, όπως και ο ίδιος ο χαρακτήρας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιον άλλον. Αυτά θα τα δείξουμε σε επόμενα βίντεο. Έτσι μπορούμε, βλέπουμε ότι τα αντικείμενα έχουν φυσική κίνηση. Αυτό ρυθμίζεται από το παιχνίδι. Μπορούμε δηλαδή να ρυθμίσουμε ακόμα και το βάρος των αντικειμένων. Βέβαια ότι είναι σαν χαρτόκουτα, ας πούμε. Επίσης μπορούμε να ρυθμίσουμε και τις ιδιότητες του παίκτη, δηλαδή το πόσο γρήγορα μπορεί να τρέχει, πόσο ψηλά μπορεί να πηδάει. Γενικά είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο. Πατώντας escape μπορούμε να βγούμε από το μενού που είμαστε, το mode που είμαστε. Το test στην ουσία, αυτό που έχουμε ήδη φτιάξει. Μπορούμε να δούμε εδώ πέρα ότι έχουμε ακόμα πολλούς φακέλους. Για παράδειγμα έχουμε τα textures που μπορούμε να βάλουμε πάνω σε κάποια αντικείμενα. Δεν θα τα δούμε τώρα. Τα textures στην ουσία είναι η υφή που παρατηρούμε πάνω σε ένα αντικείμενο. Σωστά. Μετά μπορούμε να δούμε για παράδειγμα εδώ πέρα. Με το landscape μπορούμε να φτιάξουμε με τα πινέλα κάποιο δικό μας τοπίο, να σηκώσουμε κάποια μέρη. Θα το δούμε στη συνέχεια σε επόμενα tutorials. Εδώ βλέπετε πως έχουν γίνει και πράσινες γραμμές μέσα στο project. Στην ουσία μας εμφανίζει όλο το πλέγμα του παιχνιδιού. Αλλά θα τα δούμε σε επόμενα
βίντεο όπως είπαμε. Από το μενού επίσης μπορούμε να βρούμε κάποια props που είναι κάποια έτοιμα αντικείμενα που μας παρέχει το starter pack. Και μπορούμε να βάλουμε μια καρέκλα ή ένα φωτιστικό τείχο. Παρατηρούμε ότι τα γραφικά είναι αρκετά καλά για αυτά που μας προσφέρει το Unreal από μόνο του. Ακόμα και στο low, ακόμη και στα πολύ χαμηλά. Επίσης μπορούμε να βρούμε, να δούμε τα blueprints που, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι κάποια αντικείμενα που έχουν μέσα τους κώδικα, στην ουσία κάποια αντικείμενα που αλληλεπιδρούν με τις κινήσεις του παίκτη, όπως αν θέλαμε να πούμε μία πόρτα που ανοίγει όταν ο παίκτης φτάσει αρκετά κοντά ή πατήσει κάποιο κουμπί. Όπως βλέπουμε εδώ, το συγκεκριμένο blueprint μας δίνει ακριβώς την ίδια λάμπα με τη δίπλα, μόνο που σε αυτή την περίπτωση αυτή η λάμπα εμπεριέχει κάποιο φως. Στην ουσία, αν θέλουμε να προσθέσουμε τη λάμπα που να βγάζει φως, πρέπει να βάλουμε το ίδιο το blueprint μέσα, να αρχίσει να βάλουμε τη λάμπα. Ναι. Όπως βλέπουμε, το έχει ένα spotlight μέσα, η συγκεκριμένη λάμπα, με φορά προς τα πάνω, και αυτό δίνει την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει μία λάμπα μέσα που φωτίζει στον τοίχο. Αν ανοίξουμε το blueprint της λάμπας, μπορούμε να δούμε πώς έχει προγραμματιστεί. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τα blueprints δεν είναι πραγματικός κώδικας, αλλά είναι ένας είδος ψευδοκώδικα που χρησιμοποιεί το Unreal. Για παράδειγμα, εδώ πέρα είναι, βλέπουμε την αρχή του script. Εδώ πέρα είναι μια μεταβλητή η οποία ονομάζεται Point Light. Εδώ αριστερά βασικά μπορούμε να δούμε τις εφαρμογές που έχουμε, τις μεταβλητές που έχουμε, οι οποίες χρησιμοποιούνται γενικά σε αυτό το script που έχουμε δημιουργήσει έτσι ώστε να ανάβει η λάμπα. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε μια μεταβλητή για το brightness, η οποία μας λέει ότι είναι float. Υπάρχει χρωματικός κώδικας γενικά στα blueprints. Για παράδειγμα, εδώ πέρα που έχουμε float, είναι πράσινο. Σε άλλη περίπτωση, άμα ήταν για παράδειγμα int, θα ήταν κόκκινο. Ή μπλε, δεν θυμάμαι αρκετά καλά. Να μπορούμε από εδώ πέρα δεξιά να δούμε στην ουσία τι χρώμα. Α, boolean είναι στο κόκκινο, συγγνώμη. Integer είναι το γαλάζιο. Και μπορούμε γενικά να ξεχωρίζουμε έτσι το τις μεταβλητές. Τον τύπο μάλλον τις μεταβλητές. Εδώ βλέπουμε τρεις καρτέλες ανοιχτές, το viewport, το event graph και το construction script. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι το construction script, στο οποίο και γράφεται ο κώδικας. Αλλά θα δείτε, θα φτιάξουμε δικούς μας κώδικες για το κάθε που θα κάνουμε. Εδώ μπορούμε να εισάγουμε το blueprint μιας φωτιάς. Στην ουσία θα υπάρχει μια φωτιά όπως παρατηρούμε εδώ, με τον συγκεκριμένο ήχο. Επίσης, για να αυξήσουμε τη φωτιά, στην ουσία το μέγεθός της, θα χρησιμοποιήσουμε το scale. Σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε το scale χωρίς να επηρεάσει τα γραφικά, καθώς αυτό είναι ένα έτοιμο blueprint και δεν είναι κάποιο box. Όπως βλέπουμε, μεγάλωσε σχετικά με πριν. Άμα κάνουμε ένα
δεξί κλικ και play from here, θα κάνει εκκίνηση από αυτό το σημείο που έχουμε κάνει δεξί κλικ του παίκτη μας και όχι από το starter point όπως με το play. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε και τον ήχο της φωτιά. Όπως ακούτε. Αν ακούγεται καλά βέβαια, υπάρχει ήχος της φωτιάς. Παίρνουμε γιατί μπορεί να κάνει παράστα και να τα συναντούν. Με το escape μπορούμε, όπως βλέπουμε, έχουμε προσθέσει 7 αντικείμενα πλέον, όπως μας λέει το ίδιο το πρόγραμμα που δεν έχουμε κάνει το lighting. Με το escape φεύγουμε από το preview. Επίσης υπάρχουν κάποια αρχιτεκτονικά συσσαγωγικά σχέδια τα οποία μπορούν να μας παρέχουν όπως ένας τείχος με κενό για να εισάγουμε μια πόρτα ή ένας τείχος με κενό για να εισάγουμε ένα δικό μας παράθυρο. Μπορούμε να δημιουργήσουμε στην ουσία το δικό μας σπίτι, εισαγωγικά, ή δικό μας χώρο με τα συγκεκριμένα αντικείμενα, ή μπορούμε να το δημιουργήσουμε με δικά μας boxes τα οποία μπορούμε να τρυπήσουμε σε εισαγωγικά πάντα με άλλα boxes, ώστε να δώσουμε την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει ένας κενός χώρος και είναι ένα παράθυρο. Ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό, θα το κάνουμε εσείς για να το δείτε και να το δοκιμάσουμε, είναι ο εξής. Δημιουργούμε ένα καινούριο box εδώ πέρα, το οποίο θα δώσουμε τις διαστάσεις 500 στον χ. Α, τα παίρνει κατευθείαν. 100. Στο προηγούμενο νομίζω δεν τα έπαιρνε. Και να δώσουμε εδώ πέρα από 200, να το πάμε στο 250. Λίγο πιο ψηλό. Και βλέπουμε ότι έχουμε δημιουργήσει κάτι σαν τοίχο. Βέβαια, να έρθω από εδώ καλύτερα. Μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κάτι πολύ πιο λεπτό. Η τύχη, αν όντως θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα τείχο, δεν παίζει ρόλο το πάχος, γιατί ούτως ή άλλως θα λειτουργεί σαν τείχος. Σε αυτό το σημείο, για να δημιουργήσουμε το δικό μας παράθυρο ή πόρτα ή οποιοδήποτε κενό χώρο μέσα σε ένα άλλο αντικείμενο, δημιουργούμε ένα box. Επιλέγουμε από τη λίστα δίπλα το Subtracted. Μπορούμε να το αλλάξουμε διαστάσεις και σέρνουμε το συγκεκριμένο αντικείμενο μέσα στο άλλο αντικείμενο. Παρατηρούμε ότι δημιουργήθηκε ένας κενός χώρος όπου μπορούμε να δούμε τι γίνεται απέναντι και για να δούμε αν μπορούμε να περάσουμε και απέναντι ως παίκτες του παιχνιδιού. Όπως βλέπετε, λειτουργεί σαν μια απλή πόρτα, όπως και αυτή. Στην ουσία, αυτό μετέπειτα μπορεί να προγραμματιστεί σαν μια περιοχή στην οποία όταν πλησιάζει ο παίκτης να γίνεται μια ενέργεια. Και βράζουμε τις πόρτες, όταν τις κάνουμε να ανοίγουν αυτόματα, μπορούμε να κάνουμε ένα subtractive το οποίο θα προγραμματιστεί κατάλληλα, έτσι ώστε όταν ο παίκτης γίνεται στο box αυτό, να ανοίγει η πόρτα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Στην ουσία σου λύνει τα χέρια όταν θες να κάνεις κάτι πιο αυτοματοποιημένο. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Για παράδειγμα να βάλεις κάτι σαν button στο οποίο όταν πατάει πάνω ο παίκτης να συμβαίνει αυτό που περιέγραψα πριν με την πόρτα. Θα δουλέψουμε σχετικά με τέτοια blueprints, στην ουσία που είναι όλα αυτά, στη συνέχεια των βίντεο, όπου θα υλοποιήσουμε μία πόρτα όπου θα ανοίγει όταν ο χρήστης πηγαίνει κοντά της και πατάει κάποιο συγκεκριμένο πλήκτρο. Ας προσθέσουμε τώρα μία σκάλα στο παιχνίδι μας. Βλέπουμε ότι από τη λίστα δίπλα μας δίνει όλες τις επιλογές σκάλας, καθώς το μήκος και το ύψος και το φάρδος
κάθε σκαλοπατιού, καθώς και τον αριθμό του σκαλοπατιού που θέλουμε. Ας βάλουμε 15 και ας βάλουμε στο φάρδος 100. Βλέπουμε ότι οι μορφοποιήσεις μας γίνονται αυτόματα. Ας σύρουμε τώρα αυτή τη σκάλα σε ένα τοίχο. Βλέπετε ότι τέριεξε σχεδόν απόλυτα. Επίσης να πούμε ότι με τον κατάλληλο συνδυασμό κουμπιών μπορεί να γίνει και ένα πολύ εύκολο duplicate, πατώντας το Ctrl C. Σωστά. Όχι. Βασικά όχι, αυτό ήταν για να το αντιγράψεις, για να το κάνεις duplicate ακριβώς, αν θα μου κρατώντας το Alt, και σέρνοντας απλά και σέρνοντας έναν άξονα. Αν κρατήσουμε και πατημένο το Shift, βλέπουμε ότι μαζί με το αντικείμενο παρασύρεται και η κάμερά μας, ώστε να το μετακινούμε σε κάποια μακρινότερη απόσταση. Στην ουσία κλειδώνει επάνω στο στην τοποθεσία που ήταν πριν η κάμερα και ακολουθεί. Για να δούμε τώρα αν ο παίκτης μας μπορεί να ανέβει στην ουσία αυτό που έχουμε φτιάξει. Παρατηρούμε ότι λειτουργεί φυσιολογικά. Ο παίκτης μπορεί να ανέβει πάνω. Μπορεί να πηδήξει. Επίσης μπορούμε να μορφοποιήσουμε αυτά τα σκαλιά. Έρχονται πάλι στα materials. Μπορούμε να επιλέξουμε, για παράδειγμα, αν θέλουμε κάποια πέτρα, τούβλα, το συγκεκριμένο τούβλο, και απλά πάλι το σέρνουμε πάνω στη σκάλα. Το θέμα είναι με τη σκάλα, ότι επειδή έχει πάρα πολλές πλευρές, κάνοντας αυτή τη διαδικασία, η μορφοποίηση που θα της κάνουμε, το material που θα σύρουμε επάνω, θα πάει ακριβώς στην πλευρά που το σύραμε. Για παράδειγμα, αν πάρουμε τα τούβλα και το βάλουμε εδώ, θα πάει μόνο εδώ. Δεν θα πάει σε ολόκληρη τη σκάλα. Αν το κάνουμε βέβαια στα πλάγια της σκάλας, θα πιάσει όλη τη σειρά. Θα πιάσει όλη τη σειρά, αλλά πάλι δεν θα πιάσει όλη τη σκάλα. Για να πιάσει όλη τη σκάλα, επιλέγουμε το material που θέλουμε, πηγαίνουμε στη σκάλα και σέρνουμε μια τέτοια σκάλα μέσα στο παιχνίδι. Έτσι βγήκε μια σκάλα μορφοποιημένη πλήρως με το κατάλληλο material που θέλαμε. Τώρα απλά το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τις διαστάσεις αυτής της σκάλας και θα λειτουργεί όπως και η προηγούμενη σκάλα, με τη διαφορά ότι τώρα έχει και το material πάνω. Το ίδιο συμβαίνει άμα θέλουμε να δημιουργήσουμε και ένα κύλινδρο. Αυτό το είχαμε το πρόβλημα στην αρχή, αλλά το λύσαμε έτσι. Στην ουσία, άμα δημιουργήσουμε ένα σκέτο κύλινδρο εδώ πέρα, βάλουμε τις πλευρές του αντί για 8 στις 500, που στην ουσία δημιουργεί έναν ολοστρόγγυλο κύλινδρο. Μετά, για να μορφοποιήσουμε τις πλευρές του, να το μορφοποιήσουμε γύρω γύρω, θεωρητικά πρέπει σε ένα-ένα να πηγαίνουμε και να κάνουμε τη μορφοποίηση. Αυτό όμως θα μας πάρει πάρα πολύ ώρα. Οπότε είναι καλό είναι αδύνατο. Και είναι σχεδόν αδύνατο. Οπότε στην ουσία πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουμε ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται συγκεκριμένη μορφοποίηση, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα. Οπότε πάλι επιλέγουμε, όπως κάναμε για παράδειγμα εδώ αριστερά. Πάλι επιλέξαμε το αντικείμενο που θέλαμε να μπει πάνω στον κύλινδρο. Ερχόμαστε στον κύλινδρο και κάνουμε τις πλευρές του 500. Και έτσι δημιουργήθηκε ένας ολοστρόγγυλος. Βλέπετε ότι, εντάξει, εδώ πέρα η λεπτομέρεια είναι λίγο περίεργη, αλλά αν βάλουμε κάποιο άλλο υλικό θα φαίνεται καλά. Επίσης μπορούμε να αλλάξουμε το υλικό του κυλίνδρου από τη λίστα που έχει δίπλα, έχοντας επιλέξει αρχικά τον κύλινδρο, ερχόμενοι στο Surface Materials.
Μπορούμε δηλαδή να επιλέξουμε ένα κομματήριά μας και να το σύρουμε πάνω εδώ. Περιμένουμε λίγη ώρα, γιατί είναι 500 πλευρές στην ουσία που έχουμε δημιουργήσει το συγκεκριμένο. Το σύραμε μάλλον λάθος. Παρατηρούμε ότι το σύραμε μάλλον λάθος, αλλά είναι ένα ωραίο τοπίο. Με μεγάλες πέτρες. Ναι, είναι λίγο περίεργο. Για να προσπαθήσουμε να επιλέξουμε το σωστό από τη λίστα εδώ πάνω, να πούμε ότι όλα τα αντικείμενα που εισάγουμε υπάρχουν σε αυτή τη λίστα, οπότε εάν χαθείτε κάποτε μέσα στα αντικείμενά σας, μπορείτε απλά να έρθετε και να το επιλέξετε από εδώ. Καλό θα ήταν να δίνετε συγκεκριμένα ονόματα στα αντικείμενα που στα σημαντικά αντικείμενα που εισάγετε, ώστε πάντα να ξέρετε ποιο είναι τι. Υπάρχει search bar επάνω που μπορείτε να πληκτρολογείτε το όνομα του αντικειμένου που θέλετε. Πολύ μεγάλη ευκολία, ιδιαίτερα όταν έχετε χιλιάδες αντικείμενα για παράδειγμα μέσα και πρέπει να τα βρείτε. Το ίδιο ισχύει και όταν φτιάχνουμε ένα box. Αν δημιουργήσουμε ένα box μη έχοντας επιλέξει κάποιο material, το box που θα δημιουργηθεί θα είναι αυτό το γκρι με κουτάκια που βλέπουμε, που στην ουσία είναι το κενό box. Στην ουσία δεν έχει κάποιο είδος γραφικού πάνω του, απλά είναι αυτό που βλέπουμε. Τώρα για να εισάγουμε γραφικά στο συγκεκριμένο πρέπει να σύρουμε σε κάθε πλευρά, πράγμα που σημαίνει ότι θα μας πάρει λίγη ώρα για να το κάνουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπαίνει γιατί είναι ακριβώς πάνω στη φωτιά, οπότε τα δύο αντικείμενα αλληλεπιδρούν το ένα με το άλλο, οπότε πρέπει να το απομακρύνουμε. Καλό θα ήταν τα special effects να μπουν στο τέλος, αφού έχετε δημιουργήσει όλο το υπόλοιπο, ώστε να μην έχετε τέτοιου είδους προβλήματα. Μπορούμε επίσης να δούμε, πηγαίνοντας στο content, στο first person, υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες για τον παίκτη, για τα weapons, για το ποια materials έχουν χρησιμοποιηθεί, όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν και μπορείτε να δείτε και ποια είναι, να επαναπρογραμματίσετε τον παίκτη, να αλλάξετε τη θέση της κάμερας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να αλλάξετε και να κάνετε. Θα τα δούμε πιο λεπτομερώς όταν βάλουμε δικό μας παίκτη μέσα, οπότε εκεί στην ουσία θα αλλάξουμε την τοποθεσία της κάμερας, θα τη ρυθμίσουμε ώστε να ακολουθεί τον παίκτη και να μην είναι στάσιμη, να είναι στη σωστή θέση. Όλα αυτά θα τα δούμε. Σε αυτό το σημείο να δημιουργήσουμε έναν απλό μικρό χώρο εδώ μέσα. Ένα μικρό δωμάτιο. Στην ουσία θα επιλέξουμε, όπως σας είπαμε και πριν, το material που θα θέλουμε να έχει. Αφού έχουμε ήδη τον κύβο, ας χρησιμοποιήσουμε αυτόν. Ναι. Πατώντας το End, στην ουσία το αντικείμενο που έχουμε επιλέξει ευθυγραμμίζεται με το αντικείμενο που βρίσκεται ακριβώς από κάτω του. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να μην παίζετε στην ουσία με τις λεπτομέρειες και να ξέρετε ότι το κάθε αντικείμενο κάθεται σωστά επάνω στο άλλο. Εδώ λοιπόν μπορούμε να αλλάξουμε τις διαστάσεις. Τον άξονα Χ να τον βάλουμε 500. Τον άξονα Ψ να τον βάλουμε 50. Και τον Z να τον βάλουμε 300. Εδώ όμως με αυτό που κάναμε, αυξάνοντας το Z, ο Z άξονας, το ύψος δηλαδή του αντικειμένου, αυξήθηκε και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει και αντικείμενο κάτω από το πάτωμα, συσταγωγικά πάτωμα. Οπότε το ανεβάζουμε λίγο πιο πάνω, ώστε να υπάρχει ένα κενό. Πατάμε το End
και ξαναευθυγραμμίζεται κάτω. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να πατήσουμε το Alt, πριν το κάνουμε αυτό, να πατήσουμε το Space, να πάμε στις μοίρες, να πατήσουμε το Alt, να επιλέξουμε τον άξονα, κρατώντας πατημένο το Alt, επιλέγουμε το Z, γυρνάμε 90 μοίρες το αντικείμενο. Θα δούμε ότι έχει δημιουργηθεί ακριβώς ένας ίδιος στίχος, 90 μοίρες γυρισμένος δηλαδή ήρθε κάθετα στην ουσία στον προηγούμενο τοίχο. Παίρνουμε αυτόν τον τοίχο και τον σέρνουμε ακριβώς δίπλα. Βλέπουμε εδώ πέρα περισσεύει, τώρα δεν θα ασχοληθούμε πολύ με τις λεπτομέρειες, ούτως ή άλλως το βίντεο είναι εισαγωγικό. Θα το φέρουμε λίγο πιο μπροστά να δημιουργήσουμε κάτι σαν δωμάτιο. Τα αντικείμενα που έχουμε θα τα απομακρύνουμε, αν μπορούμε και να τα διαγράψουμε. Ας τα διαγράψουμε καλύτερα. Εδώ πέρα επιλέγουμε το Alt και σέρνουμε προς τα αριστερά, οπότε ξαναγίνεται ένα duplicate του ίδιου τοίχου. Το αφήνουμε στην επιθυμητή τοποθεσία και το ίδιο ακριβώς κάνουμε και στον απέναντι τοίχο. Πατώντας τώρα κρατημένο και το Shift, βλέπουμε ότι η κάμερα μας ακολουθεί και φτάνουμε εδώ. Δημιουργούμε τώρα ένα άλλο box όπως σας δείξαμε πριν, το οποίο το βάζουμε σε αυτή τη θέση. Πατάμε το End έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί. Το κάνουμε λίγο πιο ψηλό και λίγο πιο λεπτό, οπότε το χ που είναι 200 ας το βάλουμε στο 150, να δούμε πως θα βγει. Καλό φαίνεται. Το Z να το βάλουμε στο 250. Ωραία. Θα σηκώσουμε λίγο τον άξονα το Z πάνω, γιατί όπως είπαμε και πριν το αντικείμενο ψηλώνει και από πάνω και από κάτω. Σωστά. Θα πατήσουμε το End. Αντί για additive, θα το κάνουμε subtractive. Και θα το στείλουμε στον άλλο τοίχο. Έχουμε δημιουργήσει κάτι σαν μια πόρτα. Εδώ βλέπετε ότι φαίνεται από μέσα η λεπτομέρεια, το ότι δεν έχει βαφτεί κάποιο τείχος, υλικό πάνω. Δεν υπάρχει τείχος. Κάποιο υλικό πάνω στον τοίχο. Ναι. Συγγνώμη γι' αυτό. Μπορούμε να προσθέσουμε το υλικό πάλι σέρνοντάς το στην επιφάνεια. Να το κάνουμε κιόλας. Πού είναι το υλικό που έχουμε χρησιμοποιήσει. Εδώ. Από πάνω. Τώρα έχουμε κάνει κάτι σαν φυλακή, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μπορεί να χρειαστεί η ελευθερία. Σωστά. Μπορούμε να βάλουμε έναν κάτι σαν ταβάνι από πάνω. Μπορούμε να βάλουμε και αν και ίσως να μην χρειαστεί. Γιατί δεν θα φαίνεται σκέψη αυτή η λεπτομέρεια αν προσθεθεί κάποιο αντικείμενο πάνω από το αντικείμενο. Οπότε δεν είναι ανάγκη να φορτώνουμε το πρόγραμμά μας με άσκοπα πράγματα. Με επιπλέον γραφικά. Όσο το δυνατόν πιο λιτό. Οπότε τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτό το σπίτι που κάναμε, το δωμάτιο. Μπορούμε να βάλουμε, όπως είπαμε πριν, επιλέγοντας αρχικά το αντικείμενο, ένα box. Για να βάλουμε το ταβάνι. Ναι, να βάλουμε ένα τυπικό πάχος στο ύψος του 20.
να αυξήσουμε λίγο τις διαστάσεις στο... Μάλλον εξακόσια επί 600. Μπορεί και λίγο μεγαλύτερο. Μπορεί και λίγο μεγαλύτερο, αλλά δεν πειράζει. Δεν υπολογίσαμε δηλαδή ακριβώς το πόσο θα χρειαστεί. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπολογίζετε κάθε φορά πόσο χρειάζεται να φτιάξετε το κάθε αντικείμενο, για να μην έχετε αυτά τα κενά που βλέπετε εδώ δίπλα. Αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο αντικείμενο. Αν δεν σας ενδιαφέρει τόσο η ακρίβεια των γραφικών, μπορείτε να το κάνετε και με το scale, αλλά όπως σας είπαμε πριν, δεν θα βγει τόσο εμφανίσιμο. Ναι. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε μια σκάλα. Θα αυξήσουμε τον αριθμό των σκαλιών. 5. Θα την απομακρύνουμε λίγο ώστε να ταιριάξει, όπως βλέπουμε, ακριβώς με το ύψος που έχουμε δημιουργήσει. Είναι στο πάτωμα που θα σωστά. Κι όμως είναι. Θα κάνουμε ένα play from here για να δούμε τι έχουμε και να δούμε την τροπική παίχνη. Στην ουσία, αν βάλουμε τα γραφικά μας αν βάλουμε τα γραφικά μας λάθος σημείο, είναι καλά. Αν βάλουμε τα γραφικά μας στο high, θα δούμε ότι μέσα στο σπίτι που έχουμε φτιάξει, στο δωμάτιο που έχουμε φτιάξει, υπάρχει σκοτάδι. Αυτό συμβαίνει διότι το φως του ήλιου θεωρητικά δεν μπορεί να περάσει το δεν μπορεί να περάσει τους τοίχους. Οπότε εκεί πέρα θα υπάρχει ένα πρόβλημα και στην ουσία πρέπει να βάλουμε μέσα lighting. Πολύ σωστό αυτό. Όπως θα έρθει δηλαδή στο light, point of light, και μπορούμε να προσθέσουμε κάποιο συγκεκριμένο φως. Το συγκεκριμένο φως έχει κυκλική διάδοση, όπως θα παρατηρήσετε. Δεν είναι στραμμένο σε κάποια συγκεκριμένη πλευρά. Άμα θέλουμε κάποιο φως σε κάποια συγκεκριμένη πλευρά, θα προσθέσουμε το spotlight. Απλά, μάλλον δεν το σύρα στο συγκεκριμένο σημείο που έπρεπε. Θα προσθέσουμε το spotlight. Μπορούμε να βάλουμε την λάμπα που έχει έτοιμη που χρησιμοποιήσαμε αυτή. Ναι, θα μπορούσαμε. Όπου όπως βλέπετε, το βελάκι το συγκεκριμένο δείχνει τη διάδοση του φωτός, σε ποιο σημείο θα γίνει. Όπως μπορούμε να επηρεάσουμε και το μέγεθος, το πόσο δηλαδή περισσότερο θα φαίνεται. Όπως βλέπετε, η ένταση του φωτός. Ώστε να φτιάξουμε κάτι πιο ωραίο περιβάλλον, όπως βλέπετε εδώ μέσα. Αυτά είχαμε να πούμε για το σκοπό αυτού του συγκεκριμένου βίντεο. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Unreal και θα δημιουργήσουμε πολύ περισσότερα πράγματα, ώστε να δημιουργήσουμε ένα μικρό κόσμο στην ουσία όπου θα είναι η πίστα του παίκτη μας. Στο επόμενο βίντεο αυτό που θα κάνουμε είναι να δείξουμε τη δημιουργία κάποιων αντικειμένων σε 3ds Max. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.